Είναι αυτό που το βάζει στο καθιστικό σου και μπαίνει μέσα όλο να σου φέρει την πίτσα, ο τηλητέρα και βλέπει το πτώμα. Λάουρα, σε καλεί ένα άντρα στο σπίτι του που σου αρέσει. Ναι. Δηλαδή και λε. Θα μπορούσα με αυτόν να δω κάτι έτσι. Να ίσω να δω μια σχέση να ξεκινά. Και μπαίνει στο σπίτι του και βλέπει το σαλόνι του αυτό το έκθεμα. Μα είναι δυνατόν. Τέλεια. Όχι. Όχι. Όχι, αυτό είναι ωραίο να το βάζει μπροστά στο τζάκι, παιδιά. Για χαλάκι. Είναι λίγο ιδιαίτερο. Θα καεί. Για να παιδιά, η μεγάλη μου η κόρη θα πήγαινε να άφηνε τα κουζινικά. Για να εξοικειώνεται το παιδί με την ιδέα. Να μην έχει φόβου όταν μεγαλώσει. Μπορεί όμως κάποιος να γίνει γιατρός έτσι, άμα αφήνει τα κοζινικά πάνω σε τέτοια. Έλα, να σε ανθρωπολογία, κανονικά. Να σου πω, και άντε τώρα, όχι να είσαι και η πριγκίπισσα που είσαι και σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και σε παρακολουθούν και 20 κάμερες και δεν μπορείς να πεις τι ιδέα είναι αυτή. Πρέπει να ξέρεις να υποκριθείς ότι σου αρέσει πάρα πολύ και ότι αυτό που βλέπεις πραγματικά είναι. Ένα έργο καλά, νομίζω ήξερε που θα πάει. Δεν τη είπα ότι θα πας να δεις πεταλουδίτσες και μελισσούλες γάζο και απ' την άλλη μεριά σκέφτομαι ότι η Δέσποινα Βανδύ κάνει τέχνη όταν βγει με τα παιδιά για παγωτό στην Γλυφάδα. Γιατί? Δεν μπορεί. Πρέπει να ετοιμάζεται από τις 8 το πρωί και κατά τις 8 το βράδυ. Πώς ήταν πάτε σε γάμο, είσαι άδικο. Πολύ στη λάτη. Είσαι άδικος γιατί. Είμαι άδικος ότι όλο αυτό είναι βγάζει το παιδί για παγωτό. Στάσου λίγο.